Καλή δύναμη, καλή δουλειά, σας χαιρετάμε. Απλά, Σωτήρα, λοιπόν, μου επιτρέπεις να πω στους τηλεθεατές, ναι, καθώς είναι πάρα πολλά τα μηνύματα από επαγγελματίες υγείας, θα τα μεταφέρουμε όλα μετά το τέλος αυτής της εκπομπής στον κύριο Χαριλάου. Θα του δώσουμε και τις απορίες και τα παράπονα και τις εισηγήσεις σας. Θα τα δώσουμε στον ΟΚΙΠΗ και σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή. Όπως είχαμε προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε με την βοήθεια του υπεύθυνου εργασιακών σχέσεων του Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του κυρίου Εμίλιου Μιχαήλ, το θέμα των μέτρων που έχει προωθήσει στη Βουλή, που είναι μάλλον σε λίγη ώρα θα είναι ενώπιον της Ολομέλειας του Νομοθετικού Σώματος, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάμπολα τα θέματα, πάμπολες οι πτυχές και ως εκ τούτου θα πρέπει να δείξουμε λίγη κατανόηση. Μπορεί ο κύριος Μιχαήλ να μην είναι σε θέση σήμερα να δώσει απαντήσεις. Θα προσπαθήσουμε στην επόμενη εκπομπή της ερχόμενης Δευτέρας να έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο για να δοθούν τέτοιες απαντήσεις. Κύριε Μιχαήλ, καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Έχουμε δύο νομοθεσίες καταρχάς που υποθέτω ότι ως και βέτης έχετε υπόψη, που προωθήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας. Η μία είναι νόμος που τροποποιεί τους περιρρύθμισης ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών. Έτσι είναι ο ένας. Και ο άλλος, το άλλο νομοσχέδιο, κύριε Μιχαήλ, προνοεί για έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19. Στην ουσία, αυτό το νομοσχέδιο παρέχει την δυνατότητα στην Υπουργό Εργασίας να εκδίδει διατάγματα είτε για τα θέματα επιδομάτων, ασθενείας, ανεργίας, είτε για το θέμα του περιορισμού ή της αναστολής τεργασιών κάποιων επιχειρήσεων. Μάλιστα. Πρωτού ξεκινήσουμε, θέλω να αναφέρω δύο πολύ σημαντικά θέματα. Εξ όσων έχουμε πληροφορηθεί και εμείς μέχρι τώρα όσον αφορά τα σχέδια αναστολής εργασιών με κάτι ποσοστά, τα οποία δεν ξέρω αν θα ισχύσουν στο τέλος. Ναι. Δύο θέματα θέλω να πω. Εννοείται του 25%. Του 75% για επιχειρήσεις που έχουν κάτω των 50 ατόμων και του 60%. Ναι. Πάνω από επιχειρήσεις των 50, εξ όσων αν οι πληροφορίες είναι σωστές. Το πρώτο που θέλω να αναφέρω είναι ότι σε αυτά τα μέτρα, γίνονται για στήριξη και περισσότερο των επιχειρήσεων. Κατ' επέκταση θα έπρεπε η κυβέρνηση να διαβουλευτεί πριν τα μέτρα αυτά που προωθούνται στη Βουλή, να ακούσει τους επιχειρηματίες και τα προβλήματα, πώς μπορούν να βελτιωθούν. Μα υπάρχει, για να μπορέσω, υπάρχει τέτοιος χρόνος, κύριε Μιχαήλ. Κανονικά θα έπρεπε η κυβέρνηση να διαβουλευτεί μαζί με το ΚΕΒΕ, το οποίο ΚΕΒΕ είναι ο κατεξοχή αντιπροσωπευτικός οργανισμός των επιχειρήσεων στην Κύπρο και είναι και η μεγαλύτερη εργοδική οργάνωση. Ανταυτού δεν έχει διαβουλευτεί μαζί μας. Και το δεύτερο σημαντικό, και επαναλαμβάνω και μετά να πάμε στα ερωτήματα, είναι εκείνο το οποίο, το φραγμό που έχουν βάλει για μερική αναστολή, για περιορισμό σε κάποιον ποσοστό. Και να αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίο θα ισχύσει για όλες τις επιχειρήσεις. Αν, παραδείγματος χάρη, ισχύσει αυτόν το 60% προσωρινής αναστολής για επιχειρήσεις που έχουν από πάνω από 50 άτομα, θα δώσω ένα παράδειγμα. Η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει, δια διατάγματος, τη λειτουργία των εργοταξίων. Ναι. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν μόνο τα εργοτάξια, π.χ. το έτοιμο σκυρόδεμα, και σαν αυτά σε επιχειρήσεις υπάρχουν και πάρα πολλές με τροφοδοσία εστιατορίων, τροφοδοσία των ξενοδοχείων που έκλεισαν το κράτος. Μία επιχείρηση των 100 ατόμων. Συγγνώμη, να σας πω και να τελειώνω. Έκλεισαν τα λατομεία και τα εργοστάσια. Τα εργοτάξια έχουν κλείσει. Ένας τηλεθεατής εδώ μας στέλνει ένα μήνυμα, κύριε Μιχαήλ, και λέει: γιατί τα εργοστάσια μπετών Παρασκευής ετοίμου. Ένα λεπτό να διαβάσουμε το ερώτημα. Ετοίμου σκυροδέματος και τα λατομεία δεν τα έκλεισαν, λέει. Αυτό. Ναι. Και δουλεύουν με 30-50 άτομα και τώρα όλοι κάθονται και βλέπει ο ένας τον άλλο. Αυτό το παράδειγμα. Ναι. Είχα να προλάβω τον τηλεθεατή. Διότι το πρωί εγώ είχα πάρα πολλά τηλέφωνα από εταιρείες κατασκευής ετοίμου σκυροδέματος και άλλες εταιρείες οι οποίες αποκλειστικά προμηθεύουν εταιρείες που έχει κλείσει το κράτος με διάταγμα. Στην περίπτωση να δείτε ποιον είναι η έκταση του προβλήματος, με 100 άτομα με βάση το διάταγμα, οι 60 θα μπουν σε αναστολή εργασιών.
Ναι. Οι άλλα 40 άτομα, τα οποία δεν είναι διευθυντές, δεν θα έχουν εργασία. Τότε τι επιλογές έχει η εταιρεία? Δύο επιλογές έχει. Είτε να βρει λεφτά που είναι δύσκολο να βρει, ή μπορεί να προχωρήσει με πλεονασμούς χωρίς να πάρει το σχέδιο. Διότι η απαραίτητη προϋπόθεση για το σχέδιο, από ό,τι πληροφορούμαστε, είναι να διατηρήσουν το προσωπικό για 6 μήνες. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει που έχουν συνδέσει αυτόν το θέμα του προσωπικού με τη ρευστότητα που θα πάρουν οι επιχειρήσεις. Μα οι επιχειρήσεις θα πάρουν τη ρευστότητα για να μπορούσαν να επιβιώσουν. Να μην πηγαίνουν. Συγγνώμη, και θα την πάρουν αυτή τη ρευστότητα υπό μορφή δανείων. Βεβαίως. Μιλούσα προηγουμένως με έναν επιχειρηματία, κύριε Μιχαήλ, πρωτούμπου στο στούντιο, μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης, και λέει: γιατί να υπερφορτώσω εγώ την επιχείρησή μου με πρόσθετο δανεισμό για να διατηρήσω τις θέσεις εργασίας? Που, συγγνώμη, γιατί να μην προχωρήσω σε απολύσεις και να μην πάω σε πρόσθετο δανεισμό? Αυτό το προβληματισμό, και θέλω να πω κάτι. Είναι τεράστια τα θέματα που έχει. Ο στόχος του ΚΕΒΕ καταρχήν είναι να υπάρχουν βιώσιμες επιχειρήσεις να βοηθηθούν για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτήν την κρίση, και από την άλλη να υπάρχει και διατήρηση του προσωπικού χωρίς να υπάρξουν απολύσεις. Αυτός είναι ο στόχος. Ακριβώς. Με αυτά τα μέτρα, κατά τη δική μας άποψη, δεν επιτυχάνεται. Όχι. Μπορεί να φέρουν και τα αντίθετα αποτελέσματα. Και εξήγησα τον λόγο. Τώρα κάποια εταιρεία να πάρει ρευστότητα, την οποία εκείνες που θα επιλέξουν να πάρουν ρευστότητα για να κεφάλαιο κίνησης, να μπορέσουν να, τα λειτουργικά έξοδα. Και όταν διατηρήσουν ως απαραίτητη προϋπόθεση των προσωπικών, γιατί να πάρουν το δάνειο? Για να πληρώνουν τους μισούς, δεν θα το πάρει κανένας. Ακριβώς. Αυτό. Άρα, έστω και αυτή τη στιγμή που συζητούμε, ελπίζω να μας ακούν. Ναι, πριν διότι, να ψηφιστούν. Κύριε Μιχαήλ, ακριβώς, αυτή την ώρα όσοι ξέρουν από Βουλή πρέπει να δεχτένετε ένα οργιώδες παρεσκήνιο. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Έτσι ώστε ενδεχομένως η Βουλή εν τη σοφία της να επιφέρει κάποιες βελτιώσεις. Φυσικά τα χρήματα το κράτος θα τα βάλει σε αυτή τη διαδικασία. Θα δούμε. Να ακούσουμε μερικούς τηλεθεατές, κύριε Μιχαήλ. Όπου μπορούμε να απαντούμε, θα απαντούμε. Βεβαίως. Όπου δεν μπορούμε, δεν θα μπορούμε. Παρακαλώ, η κυρία Βασούλα είναι η πρώτη τηλεθεάτρια από την επαρχία Αμοχώστου. Κυρία Βασούλα, σας ακούμε. Γεια σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Απλά θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα, αν μπορεί ο κύριος που είναι εκεί να μας απαντήσει. Είναι ο κύριος Εμίλιος Μιχαήλ, θα το πούμε, υπεύθυνος εργασιακών σχέσεων του ΚΕΒΕ. Προσπαθεί. Όχι, μπορεί να κάνω το ερώτημά μου, εντάξει. Απλά θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τις πληρωμές τώρα. Έχω δώσει σύζυγό μου, είναι υπάλληλος σε οικιακές οικοδομές. Ναι. Τι θα γίνει με τις πληρωμές, και εγώ είμαι αυτοτελώς εργαζόμενη. Πώς θα γίνουν οι πληρωμές και αν θα γίνουν? Συγγνώμη. Και πότε θα γίνουν? Εννοείται πώς θα πληρωθείτε. Ναι, πώς θα πληρωθούμε και πότε θα πληρωθούμε. Εντάξει. Και αν θα πληρωθούμε. Εγώ είμαι αυτοτελώς εργαζόμενη. Σωστό, σωστό. Θα το εξηγήσει ο κύριος Μιχαήλ, ο επόμενος τηλεθεατής. Κύριε Μιχαήλ, παράκληση σημειώσεις. Είστε ο κύριος Μιχαλάκης τώρα. Κύριε Μιχαλάκη. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε Μιχαλάκη. Κύριε Σωτήρη, θέλω να κάνω δύο ερωτήματα. Ναι, μ' ακούτε? Ναι. Με τα προσοχής και γρήγορα. Ναι, συνεχώς η κυβέρνηση εθαρρύνει τον κόσμο ότι δεν θα αφήσει κανένα χωρίς λεφτά. Ναι. Το ερώτημα μου είναι, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση 3, 4, 5 μήνες, που εύχομαι να μην συνεχιστεί, η κυβέρνηση από πού θα βρει τα εκατομμύρια για να βοηθήσει τον κόσμο? Δισεκατομμύρια. Ναι. Και το δεύτερο, δεν έχω ακούσει κανέναν από τους μεγαλόμισθους και ψηλοσυνταξιούχους που παίρνουν 3, 4, 5 και 10 χιλιάδες ευρώ το μήνα να δηλώσουν ότι σφέρουν μέρος από τον μισθό τους. Ναι. Τι περιμένουν από τους χαμηλοσυνταξιούχους που παίρνουν 500 και 600 ευρώ σύνταξη? Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, θα τα σχολιάσουμε, κύριε Μιχαλάκη. Είναι η κυρία Ελένη η επόμενη τηλεθεάτρια. Ναι, κυρία Ελένη, σας ακούμε. Γεια σας, κυρία Ελένη. Χαίρετε. Γεια σας. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μιχαήλ.
Σίγουρα, πρώτη στον πρόβλημα του κράτους αυτή τη στιγμή είναι το θέμα υγείας, το οποίο αφορά όλους μας και ευχόμαστε να βοηθήσει ο Θεός να το ξεπεράσουμε. Αλλά έρχεται το δεύτερο θέμα, το οποίο είναι το οικονομικό. Εγώ και κάποιοι άλλοι συναδέλφοι παρόμοιας φύσης εργασίας με μένα έχω ένα τουριστικό γραφείο. Mm-hmm. Είμαι ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του γραφείου. Προσωπικών έχω μόνο κάποιους μήνες του χρόνου. Αυτή τη στιγμή, επειδή ακόμα είμαστε στο low season, είμαι μόνη μου. Εργάζομαι μόνη μου στο γραφείο. Αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνει στήριξη στο κράτος για μικροεμισές επιχειρήσεις, για άτομα κάτω των 5 ατόμων, επίσης αν το τζίρο είναι κάτω από 20, γύρω στο 25%, η ζημιά μας δεν είναι 25%, είναι πέραν και το 100%, γιατί χάσαμε όλες τις κρατήσεις που έχουμε. Ναι. Για οργανωμένα ταξίδια τα οποία οργανώνουμε κυρίως στους Αγίους Τόπους, Ελλάδα και άλλα μέρη του κόσμου, έχουν χαθεί όλες αυτές οι κρατήσεις και όχι μόνο για ένα μήνα, αλλά τουλάχιστον μέχρι και τον Ιούλιο. Ναι. Για μας το κράτος που είμαστε διευθυντές, ιδιοκτήτες, τι προβλέπει, τι σκέφτεται να κάνει, να πάρουμε δάνειο? Ναι. Αυτή είναι η βοήθεια που θα πάρουμε εμείς. Θα το σχολιάσουμε, πολύ, κυρία Ελένη. Έχουμε άλλο τηλεθεατή, παρακαλώ, ή να πάμε στον κύριο. Ναι. Κύριε Μιχαήλ, ξεκινήστε από την κυρία Ελένη. Είπε ότι έχει ένα μικρό τουριστικό γραφείο. Στην ουσία είναι μόνη της αυτή την επιχείρηση, είναι διευθύντρια αυτής της εταιρείας. Όλες οι κρατήσεις που είχε προγραμματίσει έχουν ακυρωθεί και συνεπώς διερωτάται. Τι κάνει? Και επίσης σε αυτό το σημείο θέλω να απαντήσετε και σε αυτούς που μας έχουν στείλει μήνυμα που μιλούν για την σεζόν εργασίας τους. Όπως είναι περίπου της κυρίας Ελένης. Η σεζόν που δουλεύουν κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι καλοκαιρινές. Από τον Μάιο, παράδειγμα, μέχρι τον Σεπτέμβριο. Ένα παράδειγμα για τους γάμους. Που βλέπουμε γάμους να ακυρώνονται και υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις πίσω. Εάν συγκρίνουν, μας λέει ένας τηλεθεατής, τους περσινών Μάρτιο, πάνω κάτω τα έσοδα τους θα είναι τα ίδια με το φετινό. Άρα τι γίνεται για αυτούς? Δεν θα αποζημιωθούν. Θα απαντήσω. Μάλιστα. Όπως είναι το σχέδιο σήμερα, με τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά 25%, θα υπάρχει μια δήλωση του εργοδότη ότι για τον Μάρτιο του 20 σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 19 έχει κάποια μείωση πέρα του 25, και παράλληλα θα υπάρχει και δυνατότητα η πρόβλεψη για τον Απρίλιο. Αυτά με βάση την πρόβλεψη και τα πραγματικά στοιχεία του Απρίλιου του 19 θα μπορεί να προχωρεί σε αναστολή εργασιών. Αφού γίνει αυτή η αναστολή εργασιών και εγκριθεί από το Υπουργείο Εργασίας, και αυτό εξ όσο γνωρίζω θα γίνεται αυτόματα, τότε το προσωπικό το οποίο θα είναι στην αίτηση ως πλεονάζουμε που θα δηλώσει ο εργοδότης, αμέσως θα κάνει διαδικτυακά αίτηση για επίδομα ασθενείας και θα πληρώνεται. Ναι. Αυτή είναι διαδικασία, και το Υπουργείο Εργασίας και δε Υπουργός Εργασίας είπαν ότι δεν θα αφήσει κανένα απλήρωτο μέχρι το τέλος του μήνα, και μάλιστα μας είπαν ότι θα μπορεί να δώσει και προκαταβολή. Είναι εφικτό, πιστεύετε εσείς? Τεχνικά, διαδικαστικά. Νομίζω ότι με την βούληση που έχει ο Υπουργός Εργασίας θα βρει τη φόρμουλα. Θα βρει τη φόρμουλα. Ναι. Ο κύριος Μιχαλάκης, κύριε Μιχαήλ, είπε πού θα βρει καταρχάς τόσα εκατομμύρια. Είναι ένα σοβαρό ερώτημα, όσο και αν ακούγεται έτσι απλοϊκό. Όλοι έχουμε αυτό το ερώτημα. Απλώς αυτά τα χρήματα τώρα. Με δεδομένο ότι η Γερμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ενίσταται στην έκδοση ευρωομολόγου. Ναι, μια πάγια πολιτική της Γερμανίας, η οποία ξεκίνησε από Σόιμπλε και συνεχίζεται. Αρνείται. Ναι, ναι. Ναι. Μια λύση θα ήταν το ευρωομόλογο, όπως πολύ σωστά είπατε, από το 2008-2009 άρχισε αυτή η συζήτηση, ναι, και η Γερμανία ενίσταται. Ενίσταται, διότι μαζεύει τον πλούτο και δεν θέλει να τον, ναι, μοιραστεί, να τον μοιραστεί με άλλους. Αλλά αυτόν τώρα έχει και έτοιμα από 9 χώρες, ναι, ναι, για το ευρωομόλογο, θα δείξει. Όμως δεν είναι δύσκολο. Έχουμε πει σε μια άλλη συζήτηση, κύριε, ναι, Μιχαήλ, νομίζω, ότι, ναι, αυτή τη φορά η Κύπρος δεν είναι μόνη της, είναι πανευρωπαϊκό, ναι, είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Έξω και χαλαρώσαν και τα μέτρα τώρα με τον δανεισμό. Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αναστολή των δόσεων που δεν θα μετρούν, ναι, ως εξυπηρετούμενα δάνεια. Πιστεύω ότι αν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο και θα θέλουμε και άλλα χρηματοδότηση, θα απευθυνθούμε στην Ευρώπη. Η κυρία Βασούλα από την Αμόχωστο, ένα ζευγάρι εργαζομένων,
αυτοεργοδοτούμενος και μισθωτός. Ο μισθωτός θα πάρει ανεργιακό επίδομα, διότι εργάζεται σε εργοτάξιο, ναι, οικιστικά. Είναι από τις επιχειρήσεις που έκλεισε το κράτος αναγκαστικά και από την ημερομηνία που έχει κλείσει από τις 24 Μαρτίου μέχρι και τις 12 Απριλίου θα παίρνει ανεργιακό επίδομα. 12 Απριλίου μπορεί να χρειάζεται παράταση αυτού του σχεδίου. Πιστεύω θα το αποφασίσει το κράτος αυτό. Μάλιστα. Διότι θα έχει το διάταγμα ο υπουργός με βάση των νόμων και θα αποφασίσει αφού διαβουλευτεί για μαζί μας. Η κυρία Βασούλα, η οποία είναι και αυτοεργοδοτούμενη, έχει, όπως ξέρετε και εσείς, ένα σχέδιο σήμερα για τους αυτοεργοδοτούμενους. Ναι. Που λέει ότι θα δίνει το 60% ή το 55%, δεν ξέρω πόσον ποσοστό είναι, με βάση τις ασφαλιστές αποδοχές, δηλαδή των μισθών που δηλώνει στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Μάλιστα. Με μάξιμο 1.000 ευρώ. Δεν ξέρω, 1.800, ένα μάξιμο. Άρα και η κυρία Βασούλα θα πάρει αυτόν το σχέδιο των αυτοεργοδοτουμένων. Κύριε Μιχαήλ, πριν από μερικούς μήνες συζητούσαμε και σε αυτή την εκπομπή εδώ την σοβαρή καθυστέρηση που υπάρχει στο να καταβληθεί το επίδομα ανεργίας. Δηλαδή χρειαζόντουσαν μέχρι πρότινος 3 μήνες για να πληρωθεί ένας άνεργος από το Ταμείο Ανεργίας. Τώρα που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πιστεύετε ότι θα υπερπηδηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, γιατί τέτοιες είναι, έτσι ώστε να καταβληθεί γρήγορα? Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία, διότι πλέον οι αιτήσεις, εξ όσων έχουμε πληροφορηθεί κι εμείς, ναι, θα γίνονται αυτόματα. Ναι, συζητάμε επί τη βάση της πληροφόρησης που έχετε, μάλιστα, κύριε Μιχαήλ. Μάλιστα. Να είμαστε δίκαιοι. Ναι, ναι. Αυτή είναι τη βάση. Ναι, ναι. Επειδή οι εγκρίσεις θα γίνονται αυτόματα, ναι, με το που θα κάνει την αίτηση ο εργοδότης, θα μπαίνει στο σύστημα και θα βλέπει με δεσκυρία ασφαλίσεις, θα εγκρίνεται αυτόματα και μάλιστα θα μπορεί και την ίδια στιγμή, αν πάρει απάντηση η εταιρεία, να προβαίνουν και οι υπαλλήλοι της σε υποβολή αίτησης για ανεργιακό επίδομα. Έχω ένα μικρό... Κάτι άλλο που είναι, ναι, εδώ και είναι, ναι, καλό να το πούμε, ότι παρόλο που θα παίρνει ανεργιακό επίδομα, θα μπορεί ο εργοδότης, σε περίπτωση που χρειαστεί για κάποιες ώρες να φέρει το προσωπικό εκείνο το οποίο παίρνει ανεργιακό επίδομα, να συμπληρώνει το επίδομα. Ναι. Έχω ένα μικρό εστιατόριο, εγώ και η γυναίκα μου είμαστε οι μόνοι υπάλληλοι, αλλά επειδή το έχουμε ως εταιρεία και είμαστε ιδιοκτήτες, δεν δικαιούμαστε επίδομα. Αυτό είναι παρόμοιο με αυτό της κυρίας Ελένης με το τουριστικό γραφείο, η οποία μας έστειλε μήνυμα email ότι δεν ικανοποιήθηκε ή δεν κατάλαβε την απάντηση που δώσατε, κύριε Μιχαήλ. Παρακαλώ να το επαναλάβω. Αν είναι στο σχέδιο αυτό. Πολλά άδικο. Αν μπορείτε να το μεταφέρετε στον καλεσμένο σας, λέει ο τηλεθεατής μας. Παρακαλώ. Επειδή είναι και διευθυντές και εργοδοτούμενοι και είναι οι μόνοι στο εστιατόριο, όπως η κυρία Βασούλα, και επειδή αυτούς τους έκλεισαν το κράτος, θα μπορούν να κάνουν και θα το δούμε ιδιαίτερη προσοχή και το Υπουργείο. Θα μπορούν να κάνουν αυτοί, διότι είναι και εργοδοτούμενοι. Α, αυτοεργοδοτούμενοι. Ναι. Είναι δηλωμένοι στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Ως αυτοεργοδοτούμενοι. Ως εργοδοτούμενοι, αν έχουν εταιρεία. Α, ναι, είναι αν διευθύντρια. Είναι το εστιατόριο εταιρεία. Όχι, συγγνώμη. Είναι διευθύντρια η κυρία Ελένη του τουριστικού γραφείου. Είναι και παράλληλα και εργοδοτούμενοι. Ναι. Αν στις κοινωνικές ασφαλίσεις είναι εργοδοτούμενοι, θα πάρει. Ναι. Εάν δεν είναι, δεν θα πάρει. Αν δεν είναι, λέει ο νόμος, όπως είναι το σχέδιο μου, αυτό είναι για ποιες αντέλειες. Αυτό που βλέπουμε τώρα. Ναι. Ότι οι διευθυντές δεν θα μπορούν να πάρουν. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, λέει ένας τηλεθεατής, θα προσφέρουν χαλαρωτικά μέτρα και χρήματα στις επιχειρήσεις υπό μορφή δανεισμού. Μια μικρομεσαία επιχείρηση, της οποίας ο ιδιοκτήτης είναι προβληματικός παλιά δανειολήψης. Ο κόσμος τρέχει στο εστία για να σώσει τα σπίτια του και να του κάνουν αναδιαρθρώσεις κλπ. Πώς θα του δώσει δάνειο η τράπεζα? Απλώς διερωτούμε. Από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ, αυτό το πρόγραμμα θα εξυπηρετεί επιχειρηματίες, είτε έχουν εξυπηρετούμενα, είτε δεν έχουν εξυπηρετούμενα. Αυτή την πληροφόρηση έχουμε. Ναι. Θα ισχύει για τους δύο. Έτσι, δεν ξέρω αν θα μιλήσει. Ένας άλλος τηλεθεατής προηγουμένως μας έστειλε ένα μήνυμα, κύριε Μιχαήλ, γιατί λαμβάνουμε συνέχεια. Τώρα σε λίγο η Βουλή θα αποφασίσει την αναστολή καταβολής δόσεων σε δόσεων δανειολήπτες, ναι, και σε τόκους, ναι, και σε δόσεις δανείων. Και λέει ότι, συγγνώμη, θέλω να ολοκληρώσω την ερώτηση, και λέει ότι αυτό εξυπακούει ότι θα έπρεπε να ήταν συνεπής δανειολήπτης μέχρι την 28η Φεβρουαρίου.
Όχι, δεν είναι αυτό που. Ναι. Ναι. Και λέει, εγώ έχω καθυστερήσει δύο δόσεις στην αρχή του τρέχοντος έτους, δηλαδή τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Και τώρα είμαι τέλος Μαρτίου και δεν θα υποφεληθώ αυτού του ευεργετήματος της πολιτείας σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση. Να απαντήσω. Αυτό που έχει υπόψη του ο κύριος αυτός είναι το σχέδιο που έχει βάλει μία τράπεζα, η Astrobank, από μόνη της, που είπε ότι όσοι ήταν δανειολήπτες μέχρι 28 Δευτέρου. Στην περίπτωση που περάσει η νομοθεσία, ναι, η νομοθεσία θα δώσει το δικαίωμα στον Υπουργό Οικονομικών με διάταγμα να αποφασίσει το χρονικό διάστημα και τους όρους και προϋποθέσεις. Ναι. Είπετε το όνομα μίας από τις τράπεζες που είναι αυτή. Δημοσιεύτηκε, έτσι. Ναι, δημοσιεύτηκε. Που είναι αυτή που μας έχει πει και ο τηλεθεατής μας. Συνεπώς, επαφίεται στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίσει ποιοι είναι οι συνεπείς και ποιοι όχι δανειολήπτες για ποιο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Να το περιμένουμε. Πάμε στην κυρία Νίτσα, παρακαλώ. Ναι, κυρία Νίτσα, θα ρίχνουμε ερωτήσεις και από ηλεκτρονικά μηνύματα. Ναι, κυρία Νίτσα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Κοιτάξτε, εγώ έχω κατίνα σε σχολείο. Ναι. Εμείς σε ποια ομάδα υπαγόμαστε? Ναι, είναι εταιρεία ή είστε ως φυσικά πρόσωπα που διαχειρίζεστε? Όχι, δεν είναι εταιρεία. Πώς καταβάλλετε? Πήγαμε σχολείο, σχολάσαμε. Σε την επομένη μας είπα δεν θα έρθει κλειστά τα σχολεία. Ναι. Όλα τα προϊόντα μας μείναν μέσα, αλλά χαλάς, αλλά τα ψυγιά μας εργάζονται. Πώς καταβάλλετε κοινωνικές ασφαλίσεις? Ως αυτό εγώ το τέλος εργαζόμενοι. Εντάξει, δικαιούστε. Μάλιστα. Δικαιούστε, κυρία Νίτσα. Τι δικαιούμαστε, ας πούμε, γιατί δεν καταλάβαμε τι... Ναι. Δικαιούστε. Έχουμε τα νίκια μας, γιατί ψηλά και τα νίκια μας. Ακούστε, κυρία Νίτσα, τι θα πει ο κύριος Μιχαήλ, και σίγουρα αυτές οι αποφάσεις με την έγκριση σε λίγο από την Βουλή των σχετικών νομοσχεδίων, των νομοθεσιών πλέον, θα συγκεκριμενοποιηθούν. Θα υπάρχουν πιο συγκεκριμένα πράγματα, πιο συγκεκριμένα έντυπα για να συμπληρώσετε. Κύριε Μιχαήλ. Αυτό το λογοδούμε είναι αυτό που είχαμε πριν. Θα μπει στο σχέδιο. Όσες πληροφορίες έρχονται μέχρι τώρα κοντά μας, δεν ξέρω αν θα αλλάξει, αλλά θα υπάρχει το σχέδιο των αυτοεργοδοτουμένων με έναν ποσοστό, ως τώρα είναι το 60% του μισθού που δηλώνει στις κυριολεκτικές ασφαλίσεις αυτό το θέμα. Όσον αφορά τα νίκαια, θα υπάρχει Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, τρεις μήνες, δεν θα μπορεί στις καθυστερήσεις ενοικίων να γίνεται προσφυγή στο δικαστήριο για έξωση. Ναι, αλλά για να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Μιχαήλ. Στην περίπτωση της κυρίας Νίτσας, θα είναι κλειστά τα αγγελικεία μέχρι τις 13 του Απρίλη, και δεν είναι μέχρι τις 13, καθώς μπαίνει η μεγάλη εβδομάδα, αρχές Μαΐου θα ξαναπάει πίσω η κυρία Νίτσα. Πώς θα πληρώσει το ενοικίο της τον Απρίλιο? Αυτό είναι ένα πρόβλημα σημαντικό, το οποίο και εμείς το ΚΕΒΕ το είχαμε βάλει στην κυβέρνηση, ότι πρέπει να γίνει κάτι με τα ενοίκια, είτε αναστολή πληρωμής για κάποιο χρονικό διάστημα. Όχι, αναστολή πληρωμής. Δηλαδή, σε κάποια περίοδο του υπόλοιπου χρόνου να πληρωθεί. Και αυτό το βάλαμε μάλιστα από τις πρώτες εισηγήσεις που έκαμε το ΚΕΒΕ. Ακριβώς. Το έχουμε κάνει. Η κυβέρνηση. Είναι να πληρωθεί σταδιακά. Βεβαίως, αυτόν. Γιατί δεν μπορεί να έρθει τον Μάιο για να δώσει τρία ενοίκια. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Αν πάει τον Μάιο για να δώσει τρία ενοίκια, δεν θα μπορεί να βγει από πάνω. Σωστό. Θα πρέπει να απολύσει κόσμο, θα πρέπει να. Συγγνώμη, έχω κλείσει, λέει, τη μικρή επιχείρηση που είχα, επειδή είχα πέραν του 60% μείωση εισοδημάτων την περασμένη εβδομάδα. Και κάθε μέρα που λειτουργούσα, απλώς μεγάλωνα τα έξοδα. Είναι παράλογο να αυξήσω ακόμη περισσότερο τα έξοδα μου για δάνειο? Είναι αυτό που λέμε. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, κύριε. Έχω αναστείλει μόνος μου τις εργασίες της επιχείρησης μου και έστειλα το προσωπικό μου, σύνολο 7 άτομα, σε αναστολή εργασίας μέχρι την επαναλειτουργία της επιχείρησης. Ελπίζω να μην έρθουν να μας πούνε, επειδή κλείσατε μόνοι σας, δεν πληρώνουμε το προσωπικό σας. Όχι, όχι. Το ότι έστειλε το προσωπικό μου, μπορεί να το έστειλε διέκοψεν τις εργασίες. Μπορεί να στέλνει το προσωπικό είτε με άδεια είτε με άδεια άνευ απολαβών. Όμως, με την αίτηση την οποία θα κάνει και το 25% μείωση του κύκλου εργασιών, θα μπορεί να ενταχθεί στο σχέδιο από τις 16 Μαρτίου και αναδρομικά. Ναι. Το αυτό σχέδιο είναι σίγουρο, έτσι. Προνοεί και αναδρομικά. Ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, εάν μια ιδιωτική εταιρεία είχε αφήσει στο σπίτι ορισμένων αριθμών ατόμων, δεν το έχω καταλάβει, χωρίς να θέλει να μπει στο σχέδιο αναστολής εργασιών, πώς θα πληρώνεται, εφόσον δεν είναι στις ευπαθείς ομάδες, ούτε εμπίπτει στις ειδικές άδειες? Θα μείνουμε απλήρωτοι?
Εννοεί ότι ένας εργοδότης τον άφησε στο σπίτι χωρίς καν να ζητήσει αυτό το σχέδιο αναστολής εργασιών. Αυτό το σχέδιο αναστολής εργασιών. Σωστά στέλνα, μπράβο. Όταν πήγαινε ο εργοδότης στο σπίτι του, δεν ήταν σε ισχύ, δεν μπορούσε να το συμπληρώσει μέσω των αιτήσεων που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο του Υπουργείου Εργασίας. Ναι, αυτή τη στιγμή θα πρόγραμμα, βεβαίως. Ήταν μέσα στα δικαιώματα του εργοδότη να στείλει σπίτι κάποιους υπαλλήλους. Ποιος θα τους πληρώσει? Να σας πω. Έχει εργοδότες που έκαναν συμφωνία με το προσωπικό. Να παίρνουν άδεια. Να παίρνουν από τις άδεια. Ναι. Έχει εργοδότες, εξαρτάται, έκαναν διευθετήσεις, να πάει για κάποιες μέρες χωρίς πληρωμή και κάποιες με πληρωμή. Έκαναν διευθετήσεις οι εργοδότες. Mm. Αυτή η περίπτωση θα ενταχθεί στο σχέδιο της αναστολής εργασιών. Ναι. Ο κύριος Ανδρέας, παρακαλώ, στην τηλεφωνική γραμμή. Ναι, κύριε Ανδρέα. Κύριε Ανδρέα, γεια σας. Κύριε Ανδρέα, μας ακούτε? Είμαι εργοδότης. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Σας ακούω, ναι. Εσάς ακούμε, παρακαλώ, μην ακούτε την τηλεόραση γιατί υπάρχει επιστροφή ήχου. Έκλεισα την τηλεόραση. Τώρα να δείτε που θα συνεννοηθούμε, παρακαλώ. Λοιπόν, είμαι εργοδότης, έχω δύο εταιρείες, η μια εργοδοτεί γύρω στα 20 άτομα και η άλλη γύρω στα 10. Ναι. Παλιά, επειδή λέει ο κύριος Μιχαήλ, ότι με αυτές τις υποχωρηγήσεις που θα υπάρξουν τώρα είναι ενωμένοι τα συστήματα κοινωνικές ασφαλίσεις και έτσι κι αλλιώς. Αυτά με ρευστάθη. Μα το ρευσταθούν κατά το μισό. Ναι. Και θα σας εξηγήσω. Παλιά είχα δώσει κάτι σχέδια για να εργοδοτήσω με κόσμο και συμμετείχα και εγώ στο σχέδιο. Και πρόλαβα 4 υπαλλήλους μέσα στην κρίση. Ξέρετε πότε μας έστειλαν τις επιχορηγήσεις? Και ήταν ενωμένοι και με τα συστήματα των κοινωνικών ασφαλίσεων και με τα Υπουργεία Εργασίας. Έκαναν 2,5 χρόνια. Ναι. 2,5 χρόνια. Εγώ δεν πιστεύω ότι ακόμα και τώρα θα ξεκινήσουν οι εργοδότες να προστατεύσουν τους υπαλλήλους με βάση το σχέδιο, εάν οι πληρωμές των υπαλλήλων, εάν τα εμβάσματα δεν γίνονται κανονικά, σημαίνει για 6 μήνες ο εργοδότης θα πληρώνει, δουλειά δεν θα έχει και θα μένει συνέχεια από ό,τι όταν έχει ένα μισθολόγιο 40.000 ευρώ. Και δεν εισπράσεις γιατί επιχειρήσεις έκλειστες, γιατί δεν πληρώνουν να κρατήσουν κινδυνευσότητα. Ξέρω πώς θα αντέξεις να πληρώνεις αυτό το μισθολόγιο για να πάρεις τα λεφτά εκ των υστέρων, ή μπορεί να περάσεις και ένας χρόνος να τα πάρεις. Μάλιστα. Να πω για το... Ναι, να απαντήσω. Ναι, παρακαλώ. Κύριος Μιχαήλ, κύριε Ανδρέα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ανδρέας αναφέρθηκε και υπήρχαν πράγματι καθυστερήσεις σε εκείνα τα σχέδια που εξήγηλε εν μέσω της κρίσης Υπουργός Εργασίας για εργοδότηση ανέργων. Είναι εκείνο το σχέδιο που επλήρωνε το κράτος, η κυβέρνηση, για εργοδότηση ανέκρων 10 μήνες με υποχρέωση του εργοδότη ακόμα 2, και υπήρχαν πράγματι, μπορεί να υπήρξαν και αυτοί καθυστέρηση. Εκείνο είναι άλλο θέμα. Ναι, αλλά κύριε Μιχαήλ, τότε δεν υπήρχαν και χρήματα, είχε δυσκολίες σοβαρές δημοσιονομικές. Υπήρχαν, ναι. Και υπήρχαν και έλλειψη προσωπικού, όπως αναφέρθηκε από το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή είναι εντελώς διαφορετική. Αυτή τη στιγμή, εξ όσων οι πληροφορίες που έχουμε, αυτόματα θα κάνουμε με το σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων των πληρωμών και θα γίνεται η έγκριση αυτόματα. Άρα θα γίνεται και η αίτηση του υπαλλήλου για ανεργία. Γι' αυτό την αναστολή εργασιών εδώ και μία εβδομάδα έχουμε δει το συγκεκριμένο ιστοσελίδα που μπαίνει μέσα. Όμως έχουμε πολλά παράπονα ότι μπαίνουν, πατούν υποβολή, αλλά δεν είναι έτοιμη ακόμη η φόρμα. Ναι, δεν είναι έτοιμη. Και πάλι από πληροφορίες που έχουμε, ότι μετά την ψήφιση των νόμων σήμερα, τότε θα ανοίξει η πλατφόρμα. Ή το βράδυ της Παρασκευής απόψε, σήμερα, είτε και αύριο ακόμη, ναι. θα ανεβάζουν αιτήσεις. Έτσι. Άρα και μέσα στο Σαββατοκυριακό θα γίνονται και αιτήσεις. Ναι. Έτσι ώστε να αρχίσουν πληρωμές από τη Δευτέρα. Πολύ σημαντικό αυτό. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάτω των 5 υπαλλήλων που δεν απέλυσαν υπαλλήλους, από πότε θα δικαιούνται επιχορήγηση? Θα είναι από 16 Τρίτου ή από τον Απρίλιο, κύριε Μιχαήλ? Σημειώστε, γιατί έχουμε δύο τηλεθεατές. Αυτή είναι η επιδότηση της απασχόλησης, που ακόμα δεν ανακοινώθηκε. Όχι, η αναστολή εργασιών. Α. Ναι. Δύο τηλεθεάτριες μας πληροφορεί η παραγωγή. Κυρία Μαρία, ναι, κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Γεια σας. Ακούτε? Ναι.
Καλησπέρα σας λέω. Είμαι ιδιοκτήτρια ιδιωτικού φροντιστηρίου. Είμαι εργοδότης και η εταιρεία μου έχει πληγεί από την τρέχουσα κατάσταση. Ναι. Μειώθηκε ο κύκλος εργασιών μου πέραν του 25%. Έχω υπαλλήλους αυτή τη στιγμή που δεν έχουν καμία ώρα εργασίας. Ναι. Δυστυχώς όμως δεν επικοινωνήσαμε κανένα από τα σχέδια που προνοεί για τη βοήθεια. Γιατί δεν είναι συνεχόμενη 12 μήνη εργασία στα φροντιστήρια λόγω του ότι στην καλοκαιρινή περίοδο δεν έχουμε δουλειά. Ναι. Τι γίνεται με την περίπτωση μας? Ναι. Θα το σχολιάσουμε. Μάλλον είναι θέμα που θα πρέπει να δει το Υπουργείο Εργασίας. Θα απαντήσω εδώ. Θα απαντήσω. Ναι, καλό. Ένα λεπτό, κύριε Μιχαήλ, περιμένετε. Έχουμε τον κύριο Σάβα. Ναι, κύριε Σάβα. Κυρία Μαρία, θα απαντήσει ο κύριος Μιχαήλ, υπεύθυνος εργασιακών σχέσεων του ΚΕΒΕ. Κύριε Σάβα, καλό απόγευμα. Γεια σας, κύριε Σάβα. Κύριε Σάβα, μας ακούτε? Όχι, δεν μας ακούει. Έχουμε άλλο τηλεθεατή, παρακαλώ. Δεν ακούμε. Μάλιστα. Ναι, κύριε Μιχαήλ. Να απαντήσω κυρία Μαρία, φροντιστήρια. Ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου. Είναι και αυτή η εταιρεία που έκλεισε το κράτος τότε μαζί με τα σχολεία, σωστά? Ναι. Ναι, ναι, αλλά δεν λειτουργεί επί 12 μήνες. Όχι, όχι, να το απαντήσω. Για ενεργειακό επίδομα, διότι είπε ο υπουργός ότι θα πληρούνται οι προϋποθέσεις εισφορών. Ναι. Και 9 μήνες να δούλεψαν και 8 μήνες να δούλεψαν, αν είχε εισφορές το 2018. Στην αντίστοιχη περίοδο. Δικαιούται ανεργειακό. Ναι. Η ίδια. Μάλιστα. Ναι. Η ίδια, η υπαλλήλη της. Και η υπαλλήλη της το ίδιο. Α. Και η υπαλλήλη της. Και να συμπληρώσω και κάτι, πώς είναι το σύστημα. Αν πράγματι είχε το 18, μετά, εάν δουλέψει κάποιος 6 μήνες, 6 μήνες θα παίρνει ανεργειακό. Άρα δεν είναι αναγκαστικά να είναι 12 μήνες η εργοδότηση. Δεν το καταλαβαίνω. Τι εννοείτε, θα δουλεύουν και θα παίρνουν και ανεργειακό? Τώρα, και θα δουλεύουν. Να σας πω. Όχι. Ανεργειακό επίδομα δικαιούνται όσοι. Αν είναι τώρα που είναι το πρώτο εξάμεινο του 2020, όσοι είχαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 2018. Α, το 2018. Μάλιστα. Με βάση τον νόμο. Άρα. Ερώτηση σε αυτό. Το ανεργειακό το οποίο θα λάβουν το 60% θα είναι βάση του μισού του 18? Με βάση τις εισφορές του 18. Μάλιστα. Ναι, αλλά έχουμε 2020 όμως. Αυτός είναι ο νόμος περί κοινωνικών ασφαλίσεων. Και τα ανεργειακά με αυτόν τον τρόπο πληρώνονται όπως προνοεί ο νόμος. Ναι, είναι ένα όμως διαφορετικό ανεργειακό, θα το έθετα εγώ. Δηλαδή, αν κάποιος το 2018 λάμβανε ένα μισθό 800 ευρώ και τώρα λαμβάνει 1.300, λέω εγώ, γιατί ήταν μια περίοδος που δόθηκαν αυξήσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Αν ήταν να γινόταν το ανεργειακό, αν έπαιρνε το δεύτερο εξάμεινο του 20, θα έπαιρνε τις εισφορές του 19. Ναι. Μάλιστα, συνεχίστε. Αυτό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είχα πει, κύριε Μιχαήλ Κύπετο, μπορείτε να απαντήσετε. Κάτω των 5 υπαλλήλων που δεν απέλησαν υπαλλήλους, από πότε δικαιούνται επιχορήγηση, θα είναι από τις 16 Τρίτου ή από τον Απρίλιο? Οι επιχειρήσεις οι οποίες έφερναν το προσωπικό τους στην εργασία τους και πλήρωναν τα δεδουλευμένα τους, η προσωρινή αναστολή ξεκινά από εκεί που τερματίστηκε προσωρινή απασχόληση της. Δηλαδή, αν ο εργοδότης αυτός έφερνε τους υπαλλήλους μέχρι τις 20, έναν τυχαίο ημερομηνία, αν τους έφερνε μέχρι 20 του Μάρτη, 25 του Μάρτη, και τους πλήρωνε τα δουλευμένα, η προσωρινή αναστολή, αν ήταν 25 του Μάρτη, θα αρχίσει 26 Μαρτίου. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω αν δικαιούται ο εργοδότης να πληρώσει υπάλληλο του για αυτό το μήνα μόνο 60% του μισθού, με την δικαιολογία πως δεν έχει πολλή δουλειά, και να σημειώσετε ότι δικαιούται να δουλεύει κανονικά η συγκεκριμένη επιχείρηση. Για να πληρώσει το 60% ο εργοδότης πρέπει να αποδείξει. Πρέπει να έχει συμφωνία. Ο υπάλληλος έχει ένα μισθό τον μήνα. Με βάση τον νόμο περί προστασίας των μισθών, εκείνον το μισθό θα πρέπει να καταβάλει ο εργοδότης, εκτός αν συμφωνήσουν διαφορετικά. Α. Μεταξύ τους. Μεταξύ τους. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Μιχαήλ, είμαστε μια μικρή εταιρεία, φρουταρία συγκεκριμένα, με προσωπικό 5 ατόμων. Ο ένας έφυγε λόγω του ότι ανήκει στις ευπαθείς ομάδες. Μείναμε 4. Έχουμε κλείσει λόγω φόβου από την επιδημία. Δικαιούμαστε ανεργειακό επίδομα? Εάν η φρουταρία είναι εταιρεία και εμπίπτει στο 25% της μείωσης του κύκλου εργασιών με την αντίστοιχη περίοδο, την περσινή, βεβαίως δικαιούται. Ναι.
Ένας άλλος τηλεθεατής τώρα, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μάλλον ενός ακινήτου και ρωτά, το λέτε με μεγάλη ευκολία αναστολή πληρωμών ενοικίων. Εγώ βασίζομαι πάνω σε ένα ενίκιο ακινήτου για να ζήσω και να αγοράσω φαγητό. Εμένα ποιος θα μου δώσει χρήματα? Εύλογον το ερώτημα. Ευλογότατον. Είναι ιδιοκτήτης. Εμείς το ΚΕΒΕ έχει υποβάλει αυτή την εισήγηση διότι υπάρχουν και ιδιοκτήτες με πάρα πολλά ψηλά ενίκια. Ναι, με εισοδηματίες. Ναι. Θα υπάρξει, υποθέτω, θα υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις. Εάν ο κύριος που μας έστειλε αυτό το μήνυμα αποδείξει ότι δεν έχει εργασία, δεν καταβάλει κοινωνικές ασφαλίσεις, στην ουσία δεν έχει δουλειά, αλλά ζει από αυτό το ενίκιο, θα πρέπει να ειδωθεί υπό διαφορετικό θα πρίσμα. Θα πρέπει να το δουν στη λεπτομέρεια. Έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό πρέπει να γίνονται διαβουλεύσεις. Δεν πρέπει να γίνουν. Τα δύσκολα έπονται, νομίζω. Και εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα είναι πολύ δύσκολα. Και υπάρχουν και επιχειρήσεις για όλους και επιχειρήσεις που πρέπει να δοθούν μειώσεις στα ενίκια. Γιατί είπαμε αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν μέσα σε ζών. Επιμένω σε αυτό, γιατί λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα από την πέρα που ξέσπασε ο κορονοϊός. Εκτός από τα θέματα υγείας, που υγεία προέχει, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι συνέχεια αυτά τα εργασιακά θέματα. Και επιχειρήσεις οι οποίες είναι μικρομεσαίες και δουλεύουν σε ζών. Τι θα κάνουν αυτές οι επιχειρήσεις? Δηλαδή δεν έχουν και το χειμώνα, για να το κάνουμε πιο ξεκάθαρα, και το καλοκαίρι δουλειά. Έχουν το καλοκαίρι, παράδειγμα. Αυτό το καλοκαίρι πήγε χαμένο. Αυτό μας λένε. Ναι. Δεν θα το κρίνω εγώ αν πήγε χαμένο, αλλά τώρα μιλάμε με τα δεδομένα που βλέπουμε μπροστά μας. Τι θα κάνουν? Δηλαδή θα πρέπει να καταβάλουν 1.000 ευρώ ενίκιο και μετά τον Μάιο. 1.000 ευρώ ενίκιο για να μην έχουν δουλειά. Νομίζω πρέπει να το δούμε. Μεγάλο πρόβλημα και θα πρέπει να βρεθεί λύση. Και να απαντήσω εγώ σε ιδιοκτήτες ακινήτων, να απαντήσω ότι δόθηκε η αναστολή 9 μήνες από τις τράπεζες των δόσεων. Δόθηκε η αναστολή. Θα δοθεί. Θα δοθεί. Ναι. Θα το δούμε. Κύριε Μιχαήλ, να διακόψουμε. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού και Οικονομικών της Βουλής, ο κύριος Άγγελος Βότσης. Τον ακούμε. Κύριε Βότση, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Κύριε Βότση, είστε στην κατάλληλη ώρα, διότι είναι πολύ σημαντικά αυτά που θα μας πείτε. Έχει επέλθει ομοφωνία επί του πακέτου των μέτρων που έχει προωθήσει η κυβέρνηση στη Βουλή, έτσι ώστε στις 5 η ώρα να έχουμε την ψήφιση τους ή όχι? Κοιτάξτε, έχει επέλθει ομοφωνία η συντριπτική πλειοψηφία των νομοθετημάτων. Ήταν 13, τώρα έχει αποσυρθεί, είναι 12. Από τα 12, τα 10 έχουν. Ποιο έχει αποσυρθεί? Ήταν τυπικό, είχαν έρθει δύο για το... Εκείνο των γενικών αρχών. Όχι, για το ΟΓΕΣΥ δεν έχει σημασία. Ήταν τεχνικό το θέμα. Δεν ήταν. Ναι. Είστε και από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Οικονομικών για το ίδιο θέμα. Οπότε ναι. Μη σας μπλέκω. 12 νομοσχέδια υπήρχαν. Από τα 12, τα 10 ομόφωνα οδεύουν προς ψήφιση την Ολομέλεια σε λίγο. Ποια είναι τα δύο? Ποια είναι τα δύο? Τα δύο που αφορούν τις τράπεζες, ναι, και την αναστολή δόσεων, τα οποία θα συζητηθούν σε αυριανή συνεδρία τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Οικονομικών η ώρα 5. Το απόγευμα, ναι, και θα ακολουθήσει την Κυριακή η ώρα 11 η Ολομέλεια θα ψηφίσει επί αυτών των δύο νομοσχεδίων. Δηλαδή, κύριε Βότση, για να κόβουμε δρόμο και να καταλαβαίνουμε, τα 10... Όλα εκτός τα όσα αφορούν τις τράπεζες έχουν εγκριθεί ομόφωνα. Δηλαδή εκείνο της αναστολής της καταβολής των δόσεων. Έτσι, θα πάει αύριο. Και τον τόκο θα το συζητήσει εκ νέου αύριο η Επιτροπή Οικονομικών. Μάλιστα. Θα συνέλθει την Κυριακή εκτάκτως η Ολομέλεια. Μάλιστα. Με την προοπτική να εγκριθεί. Μάλιστα. Όλα τα με υπόλοιπα. Με την προοπτική να αποφασίσει. Με την προοπτική να αποφασίσει. Μάλιστα. Υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις, κύριε Βότση, και πού έγκυται αυτές οι ενστάσεις? Υπάρχει συζήτηση. Ας τα αφήσουμε ακόμη να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα, 5 η ώρα θα συνέλθει για τα υπόλοιπα, έτσι. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βότση. Καλό απόγευμα. Κύριε Μιχαήλ. Άρα, φαντάζομαι τα ποσοστά που συζητούμε εδώ, αν είναι αυτά, νομοφωνία. Είμαστε μέσα. Ναι. Αυτά αν είναι αυτά, και δεν αλλάξα. Θα μας το έλεγε. Για παράδειγμα, του Υπουργείου Εργασίας, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο το νομοσχέδιο, κύριε Μιχαήλ. Το έχετε δει. Το ξέρω από την πρώτη φορά. Ναι, το ξέρετε. Στην ουσία, παρέχεται η δυνατότητα στην Υπουργό Εργασίας να κυβερνά με διατάγματα. Μπορεί να το διαφοροποιήσει. Ναι, μπορεί να το διαφοροποιήσει. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μιχαήλ, έχουμε ερωτήσει ακριβώς τώρα που μιλήσαμε για τον ενεργειακό, το οποίο θα δοθεί στην βάση του 2018. Ερώτηση από την Ελλάδα. Αφήγε και ένα παράθυρο ανοιχτό υπουργό για όσοι υπαλλήλου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να πάρουν ενεργειακό, άφησε ένα παράδειγμα ότι θα το δει
με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όχι, περιμένετε. Αν κάποιος ήταν άνεργος το 18 και πήρε δουλειά πριν 9 μήνες, δεν θα πάρει ενεργειακό και μπήπτει μέσα στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με το διάταγμα. Αλλά το 18 ήταν άνεργος. Τι θα γίνει? Με βάση των νόμων πρέπει να έχει εισφορές το 18. Όμως για αυτές τις περιπτώσεις λέω, θα το δει με ιδιαιτερότητα υπουργός. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ρωτήσουμε. Λοιπόν, κύριε Μιχαήλ, λέει, αν δεν αναστείλουμε την εργασία μας και ο κύκλος μας έχει μειωθεί 75%, η φύση της δουλειάς μας δεν μας επιτρέπει να φέρουμε λίγες ώρες στους εργαζόμενους, στους υπαλλήλους μας και εργάζονται κανονικά 8 ώρες, κάνουν delivery, καφέ. Τα τρέχοντα έξοδα σίγουρα δεν έχουν μειωθεί. Τι κάνουμε εμείς? Να σας πω, και αυτή η επιχείρηση θα μπορεί να πάρει το ενεργειακό και να φέρνει τους delivery κάποιες ώρες που θέλει. Αυτό είναι μέσα στους γενικούς όρους τώρα για την καταβολή του ενεργειακού επιδόματος. Θα μπορεί κάποια επιχείρηση, ενώ όσο παίρνει ανεργειακό επίδομα, να το φέρνει και στην εργασία του για κάποιες ώρες και να το πληρώνει μισθό και μάλιστα να το πληρώνει και στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Είναι καθόλου να μοιραστούν. Να μοιραστούν. Μπορεί δηλαδή να το κάνει. Αλλά θα παίρνει ανεργειακό και θα μπορεί, αν το θέλει ο εργοδότης του στη δουλειά, να πηγαίνει. Κύριε Μιχαήλ, υποχρεούται ο εργοδότης να πληρώσει τις πρώτες 15 μέρες του Μαρτίου στους υπαλλήλους του. Σωστά. Αν έχουν δουλέψει αυτές τις 15 μέρες. Αν τις έχω δουλέψει, υποχρεούται να τις δώσει. Βεβαίως. Εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα σε νηπιαγωγείο, άρα θα συμπληρώσω το έντυπο αίτηση για αναστολή εργασίας, εγώ ή ο εργοδότης μου. Το έντυπο, η αναστολή, το συμπληρώνει ο εργοδότης, θα το συμπληρώνει ο εργοδότης και μάλιστα θα υπάρχει και μία υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι τα στοιχεία που θέτει είναι αληθινά. Και θα προχωράει αίτηση. Ναι. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, δεν θα χρειάζεται η βεβαίωση του ελεγχτή. Νομίζω το αφήσαν αυτό. Το αφήσαν, ναι. Λέει επίσης ότι πριν από λίγο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα έντυπο για να γράφουμε τον αριθμό λογαριασμού μας, το IPAN, και αυτό θα το συμπληρώσουν όλοι ή μόνο αυτοί που δεν έχουν τα στοιχεία τους μέσα στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Μάλλον θα πρέπει να το συμπληρώσουν όλοι. Διότι θα γίνεται απευθείας. Για να γίνεται απευθείας η πληρωμή. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Έχουμε τηλεθεατές στα τηλέφωνα, παρακαλώ η παραγωγή. Μας λένε τηλεθεατές ότι δεν απαντούμε στα τηλέφωνα. Ναι. Έχω μία μικρή ταβέρνα και από αυτή συντηρώ την οικογένεια μου. Δεν έχω κανένα άλλο εισόδημα. Είμαι αυτοτελώς εργαζόμενος. Τι δικαιούμαι? Το 2000, να απαντήσω εγώ, κύριε Μιχαήλ, το έχω μάθει. Το 2000, με βάση τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Ανεργειακό δεν παίρνει. Αυτοτελώς εργαζόμενος. Ναι. Δεν παίρνει ανεργειακό. Ποτέ δεν έπαιρνε. Σωστό. Το μόνο ωφέλιμα που δεν έπαιρνε. Θα ενταχθεί στο ειδικό σχέδιο των αυτοεργοδοτουμένων που έχουμε μπει με βάση ένα ποσοστό επί των μισθών που δηλώνει στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Να σας διαβάσω ένα ωραίο μήνυμα. Για το 18 όμως, διευκρινίστε το, και για τους αυτοεργοδοτουμένους θα πάμε πίσω? Όχι, αυτό είναι ειδικό σχέδιο αυτοεργοδοτουμένων. Μάλιστα. Αφορά όμως το μισθό που έλαμβαναν το 19. Προφανώς το 20. Μάλιστα. Ναι. Θα σας διαβάσω ένα ωραίο μήνυμα μια θεάτρια για να γελάσουμε, κύριε Μιχαήλ, έτσι να πάρουμε μια ανάσα. Λέει, εγώ που έμεινε σπίτι ο άντρας μου και πελανίσκει με δικαιούμαι κάποιον επίδομα. Να δοσηγηθεί να κάνουν επίδομα για αυτόν τον λόγο. Αλλά πρέπει να το αποδείξει. Είμαι άνεργος και τελειώνει το ανεργειακό τέλος Απριλίου. Αυτός ο συγκεκριμένος τηλεθεατής ήταν άνεργος. Αυτό τον καιρό πώς θα βρω δουλειά? Θα υπάρχει επέκταση ανεργειακού επιδόματος? Με βάση των νόμων, όχι. Δεν υπάρχει. Και κύριε Μιχαήλ, θα πρέπει να εργαστεί ακόμα 6 μήνες για να μπορεί να παίρνει ανεργειακό. Πού καταγγέλουμε απολύσεις που μπορεί να έγιναν αυτή την περίοδο παράνομα? Νομίζω δώσαν στο Υπουργείο Εργασίας, δώσαν. Ναι, η παραγωγή μας δείχνει τώρα κάποια έντυπα που έχουν ανέβει στο διαδίκτυο. Είναι το έντυπο υποβολής στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υποθέτουμε ότι μέχρι το βράδυ θα υπάρχει δυνατότητα να έχουν αναρτηθεί όλα τα σχετικά έντυπα, έτσι ώστε εργοδότες και εργοδοτούμενοι να μπορούν να τα συμπληρώσουν. Ναι, απλώς είναι το πρώτο που δίνουν το λογαριασμό. Αυτό είναι για το IPAN. Ναι, ναι, για να μην υπάρχει κολλησιεργία. Ναι. Ναι. Να μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία, λοιπόν, δηλαδή. Ο τηλεθεατής που είναι στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ να τον ακούσουμε, είναι ο κύριος Πανίκος. Ναι, κύριε Πανίκο, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε Παρούτη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μιχαήλ. Ναι. Εγώ έχω ταξί. Ναι. Είμαι με στις επαφείς ομάδες. Δόξα σου, εγώ είμαι θηρίο. Είμαι σπίτι όμως. Είμαι σπίτι. Ναι. Εγώ βάλω μου το 1971 κοινωνική ασφαλής. Ένα έλειψα μια ημέρα.
ταυτότητα τη δόκα, αν θέλετε. Όχι, δεν τη κάνετε. Ναι. Ότι μάθαμε το γενικό. Αυτή τη στιγμή που με σπίτι είναι εδώ και 10 μέρες. Έτσι δικαιούμαι. Εάν αποδεικνύεται ότι είστε σε ευπαθή ομάδα. Όχι, να το πω πώ είναι το, πει, το διάταγμα του Υπουργείου Εργασία. Κύριε Μιχαήλ, κύριε Πανίκο, συγγνώμη, ο κύριο Μιχαήλ είναι έτοιμο να απαντήσει. Αν παρακαλώ. Είναι στι ευπαθεί ομάδε, με βάση το διάταγμα του Υπουργείου Υγεία που βάλει διάφορε παθήσει. Και για να πάρει το επίδομα, θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό του γιατρού του ή του θεράποντα γιατρού του, ναι, ότι είναι υψηλού κινδύνου για να κάνει αυτή την εργασία. Με αυτόν τον πιστοποιητικό θα πάρει επίδομα ασθενείας. Κύριε Πανίκο, το ακούσατε αυτό? Άκουσα το, αλλά είναι σωστό. Δεν το κάνω τη στιγμή. Εγώ έχω ένα ταξί και εργάζομαι. Αυτή τη στιγμή, ξέρεις, η δουλειά μας είναι εξάμηνο με τον τουρισμό. Τι πρέπει να κάνω? Όχι, ένα λεπτό. Αφού δουλειά δεν πάω, τι πρέπει να κάνω? Συγγνώμη. Δεν εμπίπτεται λοιπόν στις ευπαθείς ομάδες. Μας είπατε εξάλλου ότι είστε θηρίο και είναι καλό αυτό. Αλλά... σωστό. Αλλά κύριε Πανίκο, ακούστε με. Ενδεχομένως να εμπίπτεται στο σχέδιο με τους αυτοεργοδοτούμενους. Που θα καλύψει το 60%. Το καταλάβατε αυτό? Ναι. Θα συμπληρώσετε έντυπο ως αυτοεργοδοτούμενος. Μάλιστα. Ναι. Αυτό. Και σε λίγο μπορεί να σας βοηθήσει και κάποιος νεαρότερος, εάν έχετε, που σε λίγο αυτά τα έντυπα θα υπάρχουν στο διαδίκτυο για να τα συμπληρώσετε. Και θα λάβετε το 60% του μισθού που δηλώνετε στις κοινωνικές ασφαλίσεις, κύριε Πανίκο. Αυτό μας λέει ο κύριος Μιχαήλ. Ναι. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ο κύριος Μάριος, παρακαλώ. Ναι, κύριε Μάρια, καλό απόγευμα. Ναι, χαίρετε, καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας. Θεωρώ ότι η αναστολή δώσεω για 9 μήνες είναι υπερβολική. Ναι. Ειδικά για τους υπαλλήλους, που όποιος είμαι και εγώ υπαλλήλος. Γιατί φυσιολογικά τα πράγματα μέχρι αρχές Μαΐου θα αρχίσουν να δουλεύουν κανονικά. Μακάρι κύριε Μάριε. Ευχόμαστε, αν όλα πάνε καλά. Οπότε πιστεύω εδιαστήκε η κυβέρνηση να καλυπτούν το πράγμα. Και στο τέλος, πας και καλομάθουν και καλοπληρωτές. Και γίνουμε και εμείς κακοπληρωτές, γιατί είμαι και ο καλοπληρωτής. Και να έχουμε άλλα προβλήματα στις τράπεζες μετά μελλοντικά. Μια ανησυχία η οποία... Να σχολιάσουμε, κύριε Μάριε, να σχολιάσουμε. Μπορεί να συμπληρώσει και ο κύριος Μιχαήλ. Ακούστε, καταρχάς και να τελειώσουν όλα σε μερικές εβδομάδες, οι επιπτώσεις στην οικονομία θα χρειαστούν μερικοί μήνες, ενδεχομένως και αρκετοί μήνες, για να υπερπηδηθούν πλέον τα προβλήματα που δημιούργησε αυτή η επιδημία στην οικονομία. Μάλιστα. Τώρα, το κράτος, που είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο ακόμη δεν έχει ψηφιστεί, μάλλον πάει για την Κυριακή, όπως μας είπε ο κύριος Βότσης, έχει αποφασίσει την αναστολή πληρωμής δόσεων και τόκων για 9 μήνες. Σίγουρα δεν μπορεί κάποιος ο οποίος επιλέξει ή μάλλον αποφασίσει να αναστείλει την καταβολή των δόσεων για αυτό το χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να ενταχθεί στην ομάδα των κακοπληρωτών, όπως είπατε, ή των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Προσέξτε λίγο. Προσέξτε. Και το τραπεζικό σύστημα θα έχει τη ρευστότητα μέσα από την κυβερνητική εγγύηση που θα του παράσχει το κράτος, έτσι ώστε να μην χρειάζεται τη δική σας τη δόση για να λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ούτε θα θεωρείται μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Αυτό έχει πάρει την άδεια της Ευρωπαϊκής Αρχής. Και κύριε Μάριε, αν έχετε την ευχέρεια, αν έχετε την ευχέρεια να καταβάλλετε τις δόσεις σας, συνεχίστε και δεν έχει να σας πει κανένας τίποτα. Ακριβώς, δεν είναι ο σκοπός. Μα έτσι δηλαδή, αλλιώς το σχέδιο επαφείται στον καθένα, θα είναι μέχρι 9 μήνες. Ναι, σωστό. Μπορεί στους τρεις να πείτε... Μπορεί ο καθένας να επιλέξει, αλλά υπάρχουν και μεγάλες επιχειρήσεις με μεγάλο δανεισμό. Σωστό. Και που δεν θα μπορούν να αποπληρώνουν αυτό το δάνειο. Κατανοητό, κύριε Μαρία. Θα τα σπίξουμε. Και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τους εγγυητές, αυτοί που είναι εγγυητές σε δάνεια, ναι, δεν θα χρειάζονται σύμφωνο γνώμη των εγγυητών για να υπάρξει ένα στολή δόσεων? Α, δεν το ξέρουμε, τεχνικό θέμα. Εγώ, δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε τώρα. Μάλιστα. Να εγκριθεί η νομοθεσία και εν τη σοφία της η Βουλή θα πρέπει να έχει προβλέψει και αυτό. Ναι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο κύριος Μάριος επίσης από τη Λευκοσία όμως. Ναι, κύριε Μάριε. Γεια σας, κύριε Μάριε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, να κάνω και εγώ ένα σχολείο. Να κάνετε, ναι. Είμαι και εγώ υπάλληλος σε μια εργολεπτική εταιρεία γύρω στα 15 άτομα. Μάλιστα. Ναι. Και είμαστε με στις ευπαθείς που κλείσαμε λόγω του κορονοϊού. Ναι.
τι δικαιούμαστε εμείς, βάσει του νόμου, ας πούμε, που είμαστε οι υπαλλήλοι. Το ένα μου ερώτημα, ας πούμε, θα πληρωθούμε βάσει του 18 εισφορές μας. Και το δεύτερο μου ερώτημα είναι, βασικά είμαι πολίτεκτος με 4 παιδιά, οι 2 μου είναι φοιτητές και ταυτοχρόνως βρίσκονται part-time σε κάποιες εταιρείες. Δικαιούνται, ας πούμε, δεν είπαν κάτι για τους αυτοί που βρίσκονται part-time ως φοιτητές. Μερικής ανασχόλησης. Κάποιον επίδομα. Ευχαριστώ. Θα το σχολιάσουμε και τα δύο. Καλό ερώτημα. Παρακαλώ, επόμενος τηλεθεατής, τηλεθεάτρια, η κυρία Μαρία από τη Λευκοσία. Ναι, κυρία Μαρία. Γεια σας, κυρία Μαρία. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την επιχείρηση μας που έκλεισε, προσωρινή αναστολή λόγω διατάγματος της κυρίας Υπουργού. Πώς μπορούμε να μπούμε στο σχέδιο και οι υπαλλήλοι θα πληρώνονται το 60% από το Υπουργείο και το υπόλοιπο από ποιο θα το υπομίζεται ο ιδιοκτήτης ή ο... Όχι, θα απαντήσει. Συγγνώμη, κυρία Μαρία, αν επιτρέπετε, τι είδους επιχείρηση είναι αυτή που έχει ανασταλεί η εργασία της λόγω του διατάγματος? Εστίασης. Ναι. Κυρία Μαρία, εάν σας δούλεψαν όμως μέχρι τις 15 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, από ήταν και το πρώτο διάγγελμα, τότε αυτά οφείλετε να τα δώσετε εσείς. Δεν μας ακούει, κύριε Μαρία? Δεν μας ακούει. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει εδώ εγώ ένα ερώτημα, κύριε Μιχαήλ, και ξεκινάτε παρακαλώ να απαντάτε. Δεν θα ήταν πιο εύκολο οι εταιρείες να πληρώνουν τους υπαλλήλους τους το 60% και να κάνουν οι εταιρείες την αίτηση να είναι αυτές, να λάβουν οι εταιρείες τα χρήματα για να γίνουν, για να μην γίνουν τόσες πολλές αιτήσεις από τους υπαλλήλους? Αυτό είναι επιδοτά των υπαλλήλων, όχι την εταιρεία, και πηγαίνουν απευθείας στο μισθό του. Γι' αυτό πάει στον υπάλληλο. Όσον έχουμε αφορά... εμπλοκή εδώ νομική. Ναι. Όσον αφορά το προηγούμενο ερώτημα με την εστίαση, πώς θα πάρει από τη στιγμή που θα ενταχθεί στο προσωρινή αναστολή, ο υπάλληλος θα παίρνει ενεργειακό επίδομα. Μάλιστα. Ο εργοδότης δεν είναι υπόχρεος να καλύψει το υπόλοιπο μέχρι το μισθό του. Και ούτε είναι υπόχρεος ο εργοδότης να εισφέρει σε σκευή ασφαλίσεις. Τον πιστώνει το κράτος. Μάλιστα. Ενώ όσο είναι με ανεργειακό επίδομα, για όσον καιρό είναι, τον πιστώνει το κράτος με κοινωνικές ασφαλίσεις. Ναι, αλλά ξεκαθαρίστε, κύριε Μιχαήλ, ξανά ότι τις μέρες που δούλεψαν οι εργαζόμενοι τον Μάιο θα πρέπει να πληρωθούν. Από τη στιγμή που ο υπάλληλος έχει εργαστεί τις ώρες που έχει συμφωνήσει με το μισθό που έχει συμφωνήσει, είναι υπόχρεος ο εργοδότης για εκείνον το διάστημα που έχει δουλέψει να το πληρώσει. Είναι αυτό που είπαμε, η σύμβαση μεταξύ δύο. Μάλιστα. Ναι. Έχουμε παρακαλώ τηλεθεατή στη γραμμή ή να πάμε. Να ξεκαθαρίσουμε και αυτό με τους τόκους, γιατί είχαμε ερωτήματα. Δεν θα τοκίζονται η αναστολή των δόσεων. Δεν θα τοκίζονται. Εξ όσων είδαμε τις πληροφορίες, όχι. Ναι. Το νομοσχέδιο. Για τις αναστολές των δόσεων. Για την αναστολή των δόσεων. Όχι. Ναι. Ασφαλώς, μα είναι αναστολή δόσεων και τόκων. Είναι ξεκάθαρος ο τίτλος. Απλώς εκείνοι 9 μήνες θα προσθεθούν στο τέλος του δανείου. Ναι. Δηλαδή, αντί να τελειώσει σε μια χρονική περίοδο, θα είναι 9 μήνες. Θα τελείωνε στο 22 τον Δεκέμβριο, θα τελειώσει το δάνειο στις 23 τον Δεκέμβριο. Μετρώντας 9 μήνες από τον Δεκέμβριο. Ναι, ναι, ναι. Ένα ερώτημα σε σχέση με ιδιοκτήτες ανθοπολίου, κύριε Μιχαήλ. Οι οποίοι έχουν και φυτόρια και τώρα είναι ανοιχτοί, δικαιούνται να συνεχίσουν τις εργασίες τους και σε σχέση με την φύτευση κήπων, λέει, δεν το ξέρετε αυτό. Με τη φύτευση κήπων, εκτός που δεν κάνουν λιανική, μπορούν να το κάνουν. Ναι, μπορούν, έτσι. Βεβαίως. Ναι. Όπως και βιομηχανίες, μπορούν να πουλούν χοντρικά, μπορούν να παραδόνουν. Λιανική δεν μπορούν. Ναι, λιανική. Είμαι αυτοεργοδοτούμενος και έχω μια μικρή επιχείρηση. Δεν πλήρωσα τις δόσεις του δανείου μου Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη και τις πλήρωσα σήμερα γιατί περίμενα να εισπράξω μετά από τον πανικό που προκλήθηκε. Ναι. Δεν δικαιούμαι να αιτηθώ για αύξηση του δανείου μου. Επειδή έχω καθυστερήσει δόσεις κοινωνικών ασφαλίσεων για τους δύο υπαλλήλους μου από τον 1ο του 2019 μέχρι σήμερα, δεν δικαιούμαι οι υπάλληλοι μου να έχουν ανεργειακό. Εντάξει, το καταλάβαμε, δεν είναι πολύ καλά συνταγμένο το μήνυμα. Εννοεί ότι είχε πρόβλημα, είχε καθυστερημένες οφειλές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και ως εκ τούτου ο συγκεκριμένος μικροεπιχειρηματίας διερωτάται, κύριε Μιχαήλ, αν έχει δικαίωμα αφού καθυστέρησε να καταβάλει τις οφειλές των κοινωνικών ασφαλίσεων για το 2019. Αφού είμαι αλήθεια, θα πάρουν τις εισφορές το 2018. Άρα, είναι, άρα δεν έχει πρόβλημα. Κύριε, λέει ο κύριος Μιχαήλ ότι δεν έχετε πρόβλημα. Ελπίζω να τα έχουμε καταλάβει καλά. Επίσης, είχαμε και ερωτήσεις όσον αφορά αυτούς που έχουν ακυρώσει κάποιες εκδηλώσεις και έχουν δώσει κάποιες προκαταβολές, όπως είναι γάμοι, βαφτίσια. Αυτούς μας λένε, ποιος θα τους αποζημιώσει. Ποιος. Αυτό η ερώτηση απαντήσει. Εκείνες επιχειρήσεις θα κάνουν συμφωνία με εκείνον που πήραν την προκαταβολή να τα επιστρέψει. Είναι ιδιωτική συμφωνία πλέον. Είναι ειδική συμφωνία. Είναι ιδιωτική συμφωνία μεταξύ του πολιτή και του αγοραστή. Ναι, για τη μερική απασχόληση, κύριε Μιχαήλ, για τους φοιτητές ή άλλους που εργάζονται σε μερική απασχόληση. Οι φοιτητές που εργάζονται σε μερική απασχόληση, πάλι με τις προϋποθέσεις εκείνες, εάν είναι φοιτητής και εργάζεται 2-3 μήνες το χρόνο, δεν δικαιούται ενεργειακό. Ναι. Μάλιστα. Αν κάποιος από το καλοκαίρι του 19 για 6 μήνες ήταν με άδεια ασθενείας μετά από ατύχημα στην δουλειά, τι γίνεται τώρα, τι μπορεί να πάρει. Μπορεί να πάρει κάποιο επίδημα ή σύνταξη ανικανότητας. Η περίοδος, δεν ξέρω. Η περίοδος, καταρχήν η περίοδος που είναι κάποιος με ασθένεια θεωρείται συνεχής για σκοπούς και των κοινωνικών ασφαλίσεων. Mm-hmm. Θεωρείται συνεχής. Τώρα, σύνταξη ανικανότητας παίρνει κάποιος αφού υποβάλει αίτηση στο ιατροσυμβούλιο και αποδείξει τον βαθμό ανικανότητας, mm-hmm. τότε και μόνο παίρνει σύνταξη ανικανότητας. Ναι. Ρωτάει επίσης κάποιος τηλεθεατής σε σχέση με τις οικοδομές, κύριε Μιχαήλ. Τι γίνεται με την κατασκευαστική βιομηχανία. Έχουν ανασταλεί εργασίες για τα εργοτάξια. Από την ημέρα που έχουν ανασταλεί με υποχρεωτικά από την κυβέρνηση τα εργοτάξια, από εκείνη την ημέρα θα μπορούν να παίρνουν ανεργειακό επίδομα το προσωπικό που εργάζεται στις εργοληπτικές εταιρείες. Νομίζω από την περασμένη 24, Δευτέρα. 24. Από την Τρίτη, μάλλον. Μάλιστα. Από την Τρίτη. Μάλιστα. Η ερώτηση μου αφορά τα άτομα που υπογράφουν ως άνεργοι. Για πόσο θα μπορούν να υπογράφουν μέχρι τέλος Απριλίου μόνο και πώς. Αν το ποσό είναι πολύ χαμηλό στο ανεργειακό και είσαι και μονογονιός, πώς θα μπορέσει κάποιος να αντεπεξέλθει αφού δεν μπορεί να βρει εργασία τώρα. Και έχει και ενίκιο και έχει κοιτάξει. Αυτά είναι τα προβλήματα που θα προέλθουν από αυτή την κατάσταση. Ναι. Και μάλιστα μας έχουν αναφερθεί και σε, για φοιτητές. Ευελπιστούμε ότι το κράτος όπως... Φοιτητές από άλλη πόλη, μας έχουν στείλει μήνυμα. Είμαστε φοιτητές από άλλη πόλη. Οι γονείς μου με αυτήν την περίοδο θα πληρωθούν το 60%. Εγώ δούλευα μερική απασχόληση. Το ενίκιο, τι γίνεται με αυτούς, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Αυτά είναι που λέγατε κυριό τα κοινωνικά προβλήματα που θα δούμε να αντιμετωπίσουμε. Κύριε Μιχαήλ, να πούμε, χωρίς να είμαστε εμείς ούτε η κυβέρνηση ούτε το Υπουργείο Εργασίας, ότι και το 2013, ως απόρρια των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν, θεσπίστηκαν μηχανισμοί όπως ήταν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ενδεχομένως και τώρα, επειδή όσο περνάνε οι μέρες και χωρίς να είμαστε ειδικοί, διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα που θα προκύψουν δεν θα είναι εύκολα, θα είναι μεγάλα τα προβλήματα στην οικονομία, ενδεχομένως το κράτος να δει αυτές τις περιπτώσεις όπως η τηλεθεάτρια που μας έστειλε προηγουμένως. Εάν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, συμφωνώ μαζί σας κύριε Μπαρούτη, δεν είναι στατικά τα σχέδια, γι' αυτό δοθήκαν και το δικαίωμα να εκδίδουν διατάγματα για να μην υπάρχει χρονοβόρα διαδικασία στη Βουλή, να μπορούν οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας να επεμβαίνουν ανάλογα με την περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία, να υποβάλουν αναθεωρημένα σχέδια. Μάλιστα. Να πάμε στον κύριο Φίλιππο, παρακαλώ, από τη Λάρνακα. Ναι, κύριε Φίλιππε, καλό απόγευμα. Γεια σας, κύριε Φίλιππε. Μας έκλεισε ο κύριος. Έκλεισε τη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τηλεθεατή στη γραμμή. Ή να βάλουμε θα κύριος ήθελα Αντώνης να ρωτήσω. Αγία... Ναι. Ναι, κύριε Αντώνη, σας ακούμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Κύριε Αντώνη, καλησπέρα. Χαμηλώστε λίγο, παρακαλώ, την τηλεόραση να μας ακούτε. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ένας αυτοεργοδοτούμενος. Ναι. Έχω μια μικρή επιχείρηση με υποδήματα. Ναι. Στην Αγία Ανά, δηλαδή, κάθε χρόνο βάζω 35 με 40 χιλιάδες ευρώ εμπόρευμα στην επιχείρηση μου. Και όπως μίλησα με τους εμπόρους μου που μου φέρνουν τα παπούτσια, δεν μου δίνουν παράταση πληρωμών. Δηλαδή θέλουν τα λεφτά τους σε ένα-δύο μήνες. Τι θα κάνω εγώ τώρα, πού θα βρω τα λεφτά να πληρώσω τους εμπόρους που έφερα τα παπούτσια και οι τουρίστες δεν θα έρθουν φέτος. Πώς θα πληρώσω εγώ
στο εμπορεύματα. Θα τους πω να έρθουν να πάρουν πίσω τα εμπορεύματα τους. Ναι. Θα μιλήσω μαζί τους και θα τους πω να μου δώσουν παράταση. Ναι, κύριε Αντώνη, με συγχωρείτε. Τα εμπορεύματα, αν επιτρέπετε, τα εμπορεύματα σας από πού τα προμηθευτήκατε? Τα προμηθεύτηκα από τις εταιρείες. Βασικά πουλώ όλα τα υποδήματα έχω. Υπάρχουν και σε αυτές τις χώρες υπάρχει το ίδιο θέμα. Δηλαδή, εγώ θα σας έλεγα να επισημάνετε αυτή την κατάσταση που όλοι βιώνουμε. Δεν είναι πανκύπριο, δεν είναι μόνο στην Κύπρο. Συμβαίνει και στην Ιταλία και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Ναι, αλλά το ερώτημα μου, άρα κυρία, νομίζω αυτή τώρα πρέπει είναι... να είναι λίγο πιο ευέλικτη. Τι θα τους απαντήσω τους εμπόρους, πώς θα τους πληρώσω? Ότι δυστυχώς η κατάσταση είναι έτσι, κύριε Αντώνη. Ότι η κατάσταση είναι έτσι. Δεν θα ισχύσει, Στέλλα. Δεν θα ισχύσει αυτό το πράγμα στο εμπόριο. Δεν μπορεί τώρα το κράτος να έρθει να πει να δώσω 40.000. Δεν μπορεί. Το εμπόριο δεν ισχύουν και δεν έχει κανένα να βοηθήσει εμένα. Δυστυχώς, κύριε Αντώνη. Είναι αυτά που λέμε. Λοιπόν, κύριε Αντώνη, θα κάνει ένα σχόλιο ο κύριος Μιχαήλ από πλευράς ΚΕΒΕ και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα. Όσον αφορά το θέμα του κύριου Αντώνη, είναι θέμα συμφωνία με τον προμηθευτή του να έρθουν σε μια ειδική συμφωνία. Όσον αφορά το σχέδιο αυτό, αν ο κύριος Αντώνης έχει υπαλλήλους και ως αυτοεργοδοτούμενος, τότε οι υπαλλήλοι του μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο αναστολής εργασιών. Μάλιστα. Με ενεργειακό επίδομα. Μάλιστα. Και ο ίδιος ο Αντώνης, ως αυτοεργοδοτούμενος, θα μπει σε εκείνο το σχέδιο που έχουμε αναφέρει, το ειδικό σχέδιο αυτοεργοδοτούμενο. Ναι. Λέει ένας κύριος, αν ο εργοδότης αδιαφορεί να δηλώσει την αναστολή εργασιών του για τους δικούς του λόγους, ενώ ήδη είναι σε αναστολή εργασιών από την κυβέρνηση, η επιχείρηση ή για οποιοδήποτε, είτε από αυτόν είτε από την κυβέρνηση, λέει, τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος? Πώς μπορεί ο εργοδότης να αρνείται να συμπληρώσει το έντυπο της αναστολής? Εάν δεν είναι όμως με το διάταγμα. Τι εννοείται? Αν δεν έχει κλείσει η επιχείρηση με τα διατάγματα. Ναι. Και λέει, μπορεί, λέει, ένας εργοδότης να διαφορεί να δηλώσει αναστολή επιχείρηση. Και να μην πληρώνεται. Πληρώνεται, ναι. Αυτός ο λόγος είναι εξαναγκασμός προς παραίτηση. Που έχει την ίδια ισχύ, σαν να ήταν παράνομη απόλυση και θα διεκδικήσει αποζημιώσεις από το Δικαστήριο Εργατικού Διαφορών. Μόνο με το Δικαστήριο Εργατικού Διαφορών. Ζήσε Μάη μου. Αυτό. Ειδικά απάντησα. Σωστό. Την ερώτηση είναι την οποία. Έχετε δίκιο. Πού καταγγείλονται αυτά που. Αυτές οι περιπτώσεις. Μπορεί να παραγγείλει. Οι εργαζόμενοι αλλήλες στο τμήμα εργασιακών σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας. Ναι. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω, λέει, πώς θα πληρώνονται οι ειδικές. Κάπου εδώ τελειώνουμε, κύριε Μιχαήλ. Θα σας αποδεσμεύσουμε και θα σας. Εγώ έχω πρόβλημα να μείνουμε όσες ώρες θέλουμε. Θα σας χρειαστούμε και τις επόμενες μέρες. Δυστυχώς τώρα μπαίνουμε στα δύσκολα που αφορούν τα εργασιακά θέματα και τις περιπλοκές που θα υπάρξουν. Με την ελπίδα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα τα προβλήματα. Πώς θα πληρώνονται οι ειδικές άδειες, βάσει περσινού εισοδήματος ή βάση του τελευταίου μισού? Εγώ έχω βασικό μισό, συμπρομήθεια και γίνεται αποκοπή κοινωνικών ασφαλίσεων επί του συνολικού ποσού. Πώς θα πληρωθούμε, το ποσοστό από το κράτος για το βασικό μισό και την προμήθεια από τον εργοδότη? Εννοεί ειδική άδεια, τι ειδική άδεια? Αυτό να προσέχει τα παιδιά. Κάτω 15 χρόνων, ποια είναι η ειδική άδεια? Μάλλον αυτό κατάλαβα, κύριε Μιχαήλ. Εκεί θα παίρνει το 60% του σημερινού μισθού. Του σημερινού. Μάλιστα. Ναι, ναι. Κύριε Μιχαήλ, δεν ξέρω αν έχουμε άλλη. Και αν είναι μονογονιός, ναι. Το 70. Είμαστε βιομηχανία, συγγνώμη, Στέλλα, να διαβάσει κι εσύ, σε βιομηχανική περιοχή όπου πληρώνουμε ενίκιο στο Υπουργείο Εμπορίου κάθε 1η Απριλίου κάθε χρόνο. Υπάρχει κάποια πρόνοια για αναστολή? Δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Υποθέτουμε ότι είναι υποστατικό του κράτους σε βιομηχανική περιοχή. Ναι. Στέλλα. Λέει ότι, λέει ένας τηλεθεατής μας, λέει χθες ένας στέλεχος, δεν θα πούμε τώρα, μιας τράπεζας, είπε το κεφάλαιο θα ντοκίζεται αυτούς τους 9 μήνες. Ποιος είναι ο σωστός? Γιατί, ναι. Λάθος μεγάλο και εμείς υπάλληλοι είμαστε. Αν ισχύει το πιο πάνω και τότε το στέλεχο. Ναι. Το είχε απαντήσει πριν ότι δεν ανατοκίζει αφού ο τόκος παγωποιείται μαζί με το κεφάλαιο. Μάλιστα. Κύριε Μιχαήλ, εξάλλου είπαμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία παρασκηνιακή διαβούλευση. Θα υπάρξει συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών αύριο το απόγευμα. Δεν ξέρουμε τι θα ψηφιστεί και πώς οι νομοθέτες θα δουν αυτό το θέμα. Για αυτό το θέμα, ο κύριος Βότσης είπε θα γίνει ψήφιση την Κυριακή. Κυριακή. Μάλιστα, το πρωί. Ναι. Άρα, Κυριακή θα ξέρουμε. Κυριακή θα ξέρουμε, το μεσημέρι μάλλον. Μάλιστα. Κυρία Στέλλα, είναι η τελευταία και όχι έσχατη τηλεθεάτρια της εκπομπής. Κυρία Στέλλα, σας ακούμε. Γεια σας, κυρία Στέλλα. Ναι, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ που με ακούτε. Και εμείς. Θέλω να σας πω ότι ο άντρας μου είναι αυτοτελώς εργαζόμενος. Είχε εγχωρίο. Ναι. Τώρα είναι κλειστά. Είναι συνταξιούχος. Δεν πληρώνει κοινωνικές ασφαλίσεις, αλλά πληρώνει ενίκεια
Είναι χαμηλά ο συνταξιούχος. Πλήρωνε ενίκεια ΦΠΑ, είναι δηλωμένο στο φόρο ότι εργάζεται. Τι, θα έχουμε να απολαύσουμε εμείς, θα πάρουμε ένα κάποιο επίδομα. Αν είναι συνταξιούχος και παίρνει σύνταξη, δεν δικαιούται επίδομα. Κυρία Στέλλα μου, μας έχετε πει ότι ο σύζυγος σας είναι συνταξιούχος, πλην όμως ως χαμηλός συνταξιούχος συμπλήρωνε το εισόδημα του εργαζόμενος ακόμη ως κουρέας, αλλά δεν κατέβαλε κοινωνικές ασφαλίσεις αφού είναι συνταξιούχος. Όχι, αφού είναι συνταξιούχος θα παίρνει τη σύνταξη. Πώς θα πληρώσουμε τα ενίκεια, είμαστε δύο άτομα και είμαστε χαμηλός συνταξιούχοι. Αυτό είναι το θέμα που έχουμε πει, που αρχίσαμε σιγά σιγά και εμείς να αναδεικνύουμε, κυρία Στέλλα. Ακριβώς. Ότι προκύπτουν πρόσθετα κοινωνικά θέματα τα οποία το κράτος οφείλει και πρέπει να δει. Έχουμε και ΦΠΑ. Το ΦΠΑ, συγγνώμη, πώς προκύπτει το ΦΠΑ, είναι εταιρεία το κουρίο? Όχι. Τα πράγματα που του φέρνουν. Α, εννοείται πληρώνεται σε αναλώσιμα που χρησιμοποιεί. Ναι, ναι, ναι. Ο ίδιος πληρώνει το ΦΠΑ για προϊόντα που αγοράζει. Ναι. Βεβαίως πληρώνει. Δυστυχώς εδώ δεν διαβλέπουμε λύση εμείς. Που δεν είμαστε πολύ ειδικοί, ο κύριος Μιχαήλ είναι πιο ειδικός. Από τη στιγμή που είναι συνταξιούχος και παίρνει σύνταξη, δεν το. Δεν δικαιούται. Δικαιούται ένας εργοδότης να κάνει. Είναι πολλά δύσκολα τα πράγματα. Ασφαλώς είναι δύσκολα. Κυρία Στέλλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Δικαιούται ένας εργοδότης να κάνει μειώσεις μισθών μετά την αναστολή εργασιών? Για να κάνει μειώσεις μισθών, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι η αναστολή εργασιών δεν είναι τερματισμός απασχόλησης. Διατηρείται το προσωπικό στην επιχείρηση και υπάρχει και το συνεχές της απασχόλησης. Κατ' επέκταση, με την επάνωδο του ισχύει ο μισθός που ήταν πριν την αναστολή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Μιχαήλ, θα σας ευχαριστήσουμε και σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και για την υπομονή και για την απαντήσεις που δώσατε. Και για τις απαντήσεις που έχετε δώσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να πω συγχαρητήρια στο πρόγραμμα σας, διότι είναι ένας τρόπος που ενημερώνεται πάρα πολλοί κόσμος. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Προσπαθούμε και... Εντάξει. Και οποιαδήποτε μπορείς, θα τα ξαναπούμε. Κύριε Μιχαήλ, να είστε καλά, καλό Σαββατοκυριακό. Σας ευχαριστούμε. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Μέσω Skype θα είναι ο Δήμαρχος Στροβόλου, ο κύριος Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, για ένα μπογκρόμ που έχει κάνει σήμερα ο Δήμος σε σχέση με τις λαμπρατζές. Να είστε καλά.